Με αφορμή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει στη Βουλή για τη διερεύνηση τυχών τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν βουλευτές στην Ελβετία, η βουλευτής πιερίας του Πασόκ, κυρία Μαρία Μίχου, απέστειλε επιστολή στα αρμόδια όργανα, με την οποία ζητά το άνοιγμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών πολιτικών προσώπων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Στην επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Φίλιππο Πετσάλνικο, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, κύριο Έξαρχο, και τον γάμα αντιπρόεδρο της Βουλής και υπεύθυνο για το πόθεν έσχεση των βουλευτών, κύριο αργύρι, η βουλευτής πιερίας του Πασόκ, κυρία Μήχου, αναφέρει μεταξύ άλλων. Η σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και του πολιτικού συστήματο τραυματίζεται διαρκώ από φαινόμενα διαφθορά και αναποτελεσματικότητα. Αυτή τη στιγμή που οι πολίτε αναζητούν λύσει στα συσσωρευμένα προβλήματά του, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι που του εκπροσωπούν δεν έχουν αποκτήσει περιουσία ει βάρο του δημοσίου συμφέροντο. Για το λόγο αυτό, θεωρώ θετική την πρωτοβουλία για άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία, όμω θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθεί σε όλου του τραπεζικού λογαριασμού όλων των πολιτικών προσώπων και όχι μόνο των βουλευτών, στην Ελλάδα και σε όποια άλλη χώρα